Ραδιενεργή βροχή στην πόλη. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Απλά ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι πίσω από το 1986, διότι σαν σήμερα στις 26 του Απρίλη, πριν από 31 χρόνια, σημειώθηκε το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, το Τσερνόμπιλ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά, Ιωάννα μου, δεν ήσουν γέννη. Πότε έχεις γεννηθεί, Ιωάννα? 55. Άντε πάλι το μαρτύρισα. Άντε πάλι το μαρτύρισα, έτσι κάθε φορά. Τι θέλω και ρωτάω εγώ, αφού θα βάλω τα κλάματα. Το 86 δεν είχε γεννηθεί καν ούτε. Ούτε υποσκέψη μου τότε. Τι σκέψη, παιδί μου, οι γονείς σου ή το νεότατη. Παιδί. Νεότατη, δεν σκεφτόταν για αυτοί ότι θα κάνουν οικογένειες. Και... τότε γνωρίστηκαν όμως. Το 86 είναι παιδιά του Τσερνόμπιλ και αυτοί. Όλοι εμείς, όπως καταλαβαίνεις, η γενιά μου, είμαστε παιδιά του Τσερνόμπιλ, μεγαλώσαμε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένα ατύχημα το οποίο καθυστερήσαμε μάλιστα και να το μάθουμε, διότι η Σοβιετική τότε Ένωση δεν διοχέτευε πληροφορίες, προσπάθησε να το κρατήσει σε στενά περιορισμένα όρια, αλλά ήταν τόσο μεγάλη έκταση που επηρέασε όλη την Ευρώπη, φυσικά πάρα πολύ αρνητικά. Είχε προκληθεί ένας πανικός κιόλας λίγο αργότερα. Δεν πίναμε γάλα, θυμάμαι όταν ήμασταν μωρά παιδιά, φρέσκο γάλα, γιατί θα έρχονταν η ραδιενέργεια, θα πέφτε πάνω στα χόρτα, η Ελλάδα θα τρώγε το χόρτο. Ναι, το τι νουνού ήπιαμε και το τι συμπυκνωμένο. Γενικότερα από τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και του ολέθρου που πάντα πρέπει να τον έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Πάνω όλα αυτά γράφει και αυτή η κουματάρα. Ραδιενεργή βροχή στην πόλη και έχει και άλλα πολύ ωραία κομμάτια. Είχα κάνει κάποτε ένα αφιέρωμα σε ένα site για τραγούδια που αφορούν τον πυρηνικό όλεθρο. Εμείς οι Έλληνες το βλέπουμε με διαφορετική ματιά. Πάντα μέσα από το πρίσμα του έρωτος. Σαν σήμερα, ίσως θα θυμάται και ο κόσμος εκείνη την εποχή, το 1986, το μακρινό, η παλαιότερη, μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις που έχουμε κι εμείς σαν παιδιά. Δεν τρώγαμε κρέατα, τα σούπερ μάρκετ είχαν αδειάσει από μακαρόνια, τέτοια αυτά τρόφιμα μακράς διαρκείας και συσκευασμένα, ή το ήταν έτσι, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σχεδόν πολεμική. Τι περάσαμε. Όταν γίνεται κάτι παγκόσμιο, σε παγκόσμιο κλίμακα, το επηρεάζει ολόκληρο το πλανήτη. Επηρεάζει. Και μάλλον τώρα οι επιπτώσεις. Το θέμα είναι. Και ο φόβος κυρίως που επικρατεί. Άμα κάνεις αυτό, άμα κάνεις εκείνο. Καλά, ναι, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Αλλά οι επιπτώσεις τώρα νομίζω ότι φανερώνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στο ποιοι γίναμε. Αντί η ραδιενέργεια μας επηρέασε στα μυαλά. Νομίζω ότι κάτι της συνέβαλε στο να μεταβάλει τον τρόπο σκέψη μας και τον. Την ζωτική μας αντίληψη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή. Λίμπερο 107,4. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 με το όνομα τεπωνυμάκι σας. Διεκδικείτε 2 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο. Το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπα, στο δεύτερο ημιτελικό, στη ρεβάνς του Δικεφάλου. Έχει ένα εις βάρος του 2-0 να φέρει εις πέρας. Δύσκολο φυσικά το παιχνίδι. Εμείς σας δίνουμε όμως την ευκαιρία να πάτε και λίγο κουτράντα, να το γλιτώσετε. Διότι σε περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, να πεις τουλάχιστον δεν πλήρωσα. Κάτι είναι και αυτό. Όταν πας σε αγώνα και δίνεις πολλά λεφτά για να δεις τον αγώνα και χάνει η ομάδα σου. Λες τι τέτοιο ήμουνα. Νιώθεις λίγο μειονεκτικά εκείνη τη στιγμή. Άντε ρε, σας δίνω και λεφτά να πούμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Σήμερα σε 7 όμως έχουμε τον άλλο ημιτελικό. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό Πειραιός, έχοντας ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα από το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού μέσα στο. Στάδιο Καραϊσκάκη, σε ένα παιχνίδι βέβαια που εξαγωνιστικά έφερε όλα αυτά που έφερε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με την πράξη να πέφτει αυλαία, μάλλον στην πρώτη πράξη του δράματος του ελληνικού ποδοσφαίρου χθες το πρωί, όπου βγήκε η περιβότια απόφαση για το αν θα αφαιρεθούν βαθμοί ή όχι από την ομάδα του Ολυμπιακού. Εν τέλει κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 4 αγωνιστικές και κλείσμα των θυρών και ένα πρόστιμο, νομίζω, της τάξης των 100-150.000 ευρώ. Ψιλολόγια έτσι κι αλλιώς, δεν ασχολούμαστε με τόσα ματζήρικα πράγματα.
Και ξεκινάει τώρα ένας νέος κύκλος, πάλι δικαστηρίων, πάλι αυτό. Περιμένουμε και την υπόθεση του Πλατανιά. Κάποιοι πιστέψαν ότι ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Όσοι ακούνε λόγο επειδή, νομίζω, ενημερώνω σας, είπαμε την πρώτη στιγμή ότι δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση, ανεξαρτήτου των όσων διοχετευόταν προς τα έξω. Ούτως ή άλλως αυτό που έκανε η ΠΑΟΚ ήταν περισσότερο ένα μέτρο πίεσης ως προς τον ισχυρό και κρατεό Ολυμπιακό για του χρόνου. Αν μπορείτε να ερμηνεύσετε έτσι τα πράγματα. Αυτά από αθλητική δραστηριότητα σήμερα. Θα βγει ο πρώτος φιναλίστα, αύριο ο δεύτερος, και θα ξεκινήσει βέβαια και ένας νέος κύκλος συζητήσεων για το πού θα διεξαχθεί ο περιβόητος τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Έχουμε και αυτό να περιμένουμε. Είναι σαν να είναι ολόκληρη η επιστήμη. Παιδί μου, το ποδόσφαιρο, εννοείται. Επιστήμη, δεν λες τίποτα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, μηνυματάκι με ονοματεπωνυμάκι. Αποστολή στο 54526. Σήμερα, εκτός από διεθνή ημέρα χωρίς ασανσέρ, ευρωπαϊκή μάλλον ημέρα χωρίς ασανσέρ, δηλαδή στα Αμερική. Δεν θα έχουμε. Σιγά με τους πίσεις πέρσι ασανσέρ. Καλά, και πού να ανεβείς τώρα να. Είναι πεντακόσιους ορόφους, λίγο δύσκολα. Εντάξει, εδώ στο δεύτερο πας με ασανσέρ. Είναι και διεθνής ημέρα κατά του θορύβου. Αυτό μάλλον έχει. Δεν επηρεάζει εμάς. Ίσως πάει σε εμάς, σου λέει, που κάνεις πολύ θόρυβο. Κλείστε τα αυτιά σας και μην ακούτε λόγο επειδή. Από το χέρι. Στο τέλος, άμα δεν έχουμε πολλούς ακροατές να πάρουν τηλέφωνο. Ναι, μπορεί να την εορτάζουνε. Η τελευταία Τετάρτη του Απρίλη έχει κηρυχθεί από το 1992 ως Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για το θόρυβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς ο θόρυβος μπορεί να στοιχήσει πολλά περισσότερα από την ακοή μας, μπορεί να είναι αιτία πρόκλησης ατυχημάτων και σε συνδυασμό με άλλους κινδύνους στον χώρο εργασίας προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα υγείας και πόσο μάλλον και ψυχικής υγείας. Ιδίως δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια, δεν ξέρω Ιωάννα μου αν μπορείς να με βοηθήσεις, αν το έχεις σκεφτεί και αυτό. Τι συμβαίνει Σάββατα γύρω στις 11 η ώρα και σε όλη την πόλη, σύμφωνα με μαρτυρίες, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, βαράν τρυπάνια στις πολυκατοικίες. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι γίνεται, γιατί και εγώ συντονισμένα, από προσωπική. Ναι. Πήρα. Δεν θα πεταχτείς γύρω στις 10-11 η ώρα από ένα. Δεν βάζουν, δεν σκέφτεται. Βασικά και εγώ κάνω κάτι τέτοια βραδιά. Βάζεις τρυπά, τι τρυπάς καλέ. Όχι τρυπάνι, ηλεκτρική σκούπα. Άλλο ηλεκτρική, άντε πέσει, πότε θα κάνεις γέννη, μπράβο, καταρχήν μπράβο χρυσοχέρα μου. Να σου το πω εγώ, να σου το πονήσω. Άλλη φορά έβαλα 12 παρά 10. Το βράδυ, λέω, ναι. Όχι τα 11 η ώρα, λέω, το πρωί, ναι. Λέω, αμάν γρήγορα πρέπει να τελειώσω και πριν ώρα κινήσεις της ησυχίας για να μην έχω και παρατηρήσεις. Και εντάξει, το πρόλαβα. Τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν άκουγα ηλεκτρική σκούπα και 5 η ώρα το πρωί και 4 θα έλεγα, θα σηκωνόμουν και θα σου χτυπούσα την πόρτα, αν σου γειτόνισε μου, σου λέω μπράβο. Μπράβο χρυσοχέρα μου, να βάζεις κούπα και ας με ξυπνάς, δεν πειράζει, δείχνει ότι είσαι εργατικό παιδί. Αλλά δεν λέμε τόσο μωρή, η ηλεκτρική σκούπα δεν επηρεάζει το γείτονα. Έχει, σου λέω, κάθε Σάββατο πρωί στα περισσότερα μέρη της πόλεως και όχι μόνο, ακούγεται ένα τρυπάνι. Κάποιος πάντα κάτι τρυπάει. Είναι Σάββατο, η μέρα που είναι για δουλειές καταρχήν, να το λέμε. Τι δουλειές, άμα. Για ένα πρώτο αυτό δικαιολογείται Σάββατο. Ναι. Οι περισσότεροι δεν έχουν δουλειά, ας πούμε, έχουν ρεπό. Ναι, και εμείς δεν φταίμε. Ένα Σάββατο έχουμε να κοιμηθούμε. Ακριβώς, άμα ναι. Βγεις, εγώ πιστεύω το κάνουν, να σου πω κάτι. Το βάζουν οι μανάδες για να βάλουν κάτι αχαήρευτα παιδιά που έχουν. Που Σάββατο πρωί ξυπνάνε 2-3-4 το μεσημέρι. Και βράδυ έχουν ξενυχτήσει. Έχουν ξενυχτήσει. Σκεδάζουμε. Αυτό το. Θα έπρεπε να είναι και μια παγκόσμια ημέρα χωρίς τρυπάνι Σάββατο πρωί για το όλο τον κόσμο. Έχουμε υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον ναι, εντάξει. Πλέον έχω φτάσει σε σημείο να ξυπνάω απλά πιο νωρίς από τα τρυπάνια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, κατά δίκη μου ήταν σε όλο αυτό ότι δεν μπορούσα να το πολεμήσω. Και λόγω επειδή των συνηθιών και των δεξιοτήτων που έχω αναπτύξει να ξυπνάω καθημερινώς 5 ώρα, ακόμα και το Σάββατο θα ξυπνήσω πιο νωρίς από τις 11, που είναι η καθοριστική ώρα που θα μπει το τρυπάνι και θα ακουστεί από την. Παναγία, χειρότερα από τον ήχο που κάνει το κουνούπι. Άρα το, όχι, όχι, δεν είναι. Το κουνούπι είναι. Άσε, βράδια, υπνίες. Τρελάθηκε. Τα κουνούπια είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, αλλά μετά μπορεί να σε οδηγήσει να βάλει σκούπα. Το κουνούπι έρχεται εδώ. Σκουπάκι, γιατί μου το σκοτώσει, θα πέσει κάτω. Και άμα σχέση με το πιάσει, το σκουπάκι.
Το κουνούπι μας κάνει καλύτερες νοικοκυρές. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία του Ινστιτούτου και βάσει πρόσφατων ερευνών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, η χορύπανση έρχεται δεύτερη μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην κατάταξη των περιβαλλοντολογικών κινδύνων για την υγεία. Δες, την προσπερνάμε την ηχορύπανση, την έχουμε ότι εντάξει μωρέ, νομίζεις ότι τη συνηθίζεις, αλλά στην πραγματικότητα όλη αυτή η τρέλα που συναντάς γύρω σου τα πρωινά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη φασαρία, στην κόρνα. Βέβαια, Παγκόσμιοι Οργανισμοί Υγείας. Όλες αυτές τις έρευνες που κάνεις, έλα στην Ελλάδα να στα πούμε τα γράμματα. Πολύ διαφορετικά, διότι πρέπει να είμαστε, δεν ξέρω αν υπάρχει έρευνα που να αποδεικνύει, τι να, το ξέρουμε αυτό τους ή άλλους, πρέπει να είμαστε οι πρώτοι σε χρήση κόρνας στον πλανήτη Γη. Γιατί είναι ελεύθερη χρήση της γι' αυτό. Γιατί αλλού απαγορεύεται η κόρνα. Νομίζω υπάρχουν χώρες που ναι. Απαγορεύει και η κόρνα και ναι. Να δεις που θα απαγορεύει και το τρυπάρι το Σάββατο το πρωί. Στάνταρ. Γιατί είμαστε εδώ ρε παιδί με το παραμικρό, μη κανονικά. Και ακριβώς αυτό λέει, ότι η χορύπανση που δεν την αντιλαμβανόμαστε είναι μια ύπουλη διαδικασία της οποίας οι άμεσες αλλά και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν είναι θέως ορατές. Δεν το καταλαβαίνουμε, ούτε εύκολα αναγνωρίσουμε, στο προσπερνάμε. Αλλά υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι όλο μια τρέλα. Να πας στο χωριό, τι, μια χάρα, δεν ξυπνάς εκεί, τι έχει. Μόνο τον κόκορα είσαι. Τον κόκορα, το γαϊδουράκι, αυτό, τι, και να φωνάζουν από δίπλα. Εντάξει, μια χάρα, πολύ καλύτερα. Ο θόρυβος προσβάλλει τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως η πρώτη και η τρίτη ηλικία, άτομα σε ανάρρωση, γυναίκες εγκυμοσύνη, αλλά και τις παραγωγικές ηλικίες. Εμάς δηλαδή, Ιωάννα μου, δεν αφήνει και κανέναν έξω ο θόρυβος. Ειδικά όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους, η έκθεση στο θόρυβο κατά την κρίσιμη σχολική ζωή επιφέρει βλάβες στη μνήμη. Τώρα και αυτό δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε. Γι' αυτό όταν πηγαίναμε στα live από το Λύκειο, τώρα έχουμε τίποτακι να διαβάσουμε. Να μην διαβάζεις, είδες Ιωάννα μου. Γι' αυτό και βλέπεις ότι παιδιά από την επαρχία αριστεύουνε γιατί έχουνε... Το είχα πορεία πάντα αυτό. Έτσι, ναι, εσείς στην πόλη τίποτα, τα μπαρντούμπαρ μόνο. Επίσης, στοιχεία δείχνουν ότι η χορύπανση εξελίσσεται σε πρόβλημα δημόσιας υγείας, ενώ οι εκτιμήσεις του ΠΟΗ κάνουν λόγο για 1 εκατομμύριο υγιή έτη προσδόκιμη ζωής που χάνονται κάθε χρόνο, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, από κυκλοφοριακούς θορύβους. Όλα αυτά σήμερα την Παγκόσμια ημέρα, τη Διεθνή ημέρα κατά του θορύβου. Τώρα δεν ξέρουμε αν το λόγο επειδή είναι η χορύπανση στα αυτιά σας. Ή μπορεί να σου ακούγεται. Ελπίζουμε πως όχι. Εντάξει, αλλιώς, αλλά μπορείς εμάς να μας αντιμετωπίσεις αποτελεσματικότητα. Παπ, κλείνεις την. Ή βάζεις σε άλλους πολύ ωραίους πρωινούς μελιστάλαχτους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχει, αν μη τι άλλο, η πόλη μας. Που θα ακούσεις ένα γαλήνιο. Εδώ μας φτάσανε! Εδώ μας κάνανε! Αυτό, ξεσηκωθείτε! Αλλά εδώ αυτά που θα ακούσουν και θα μάθουν από τις πρωινές ειδήσεις θα τα ακούσουν σε κανέναν άλλο σταθμό. Βέβαια. 5-26 του Απρίλη. Και υπάρχει μια ενημέρωση που έχουμε για τους γονείς που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά. Λέει, αλλάζει από τη φετινή χρονιά η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Πλέον οι εγγραφές, για όσους δεν το γνωρίζουν, θα γίνονται από τις 2 έως και τις 19 Μαΐου. Δηλαδή τα γράφει, δεν το ήξερα αυτό. Τα γράφει δηλαδή από τώρα για του χρόνου. Σοπάρα, παιδί μου, που έχουμε φτάσει. Και άμα θέλουν να μετακομίσουν ή οτιδήποτε κάτι μετά. Αυτό λίγο πολύ το ξέρει. Εντάξει, μωρέ, βρίσκει τώρα εκεί την. Και άμα ξεχάσουν να την γράψει τα παιδιά. Άμα το γράψει, βασικά θα πηγαίνει στο σχολείο που το έγραψε. Τι να κάνει τώρα, άμα σου ήρθε να μετακομίσει, να γράψει το παιδί σου και μετά να μετακομίσει, α πρόσεχε. Έτσι λέει, καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους. Όσοι έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους. Για του χρόνου είναι αυτό. Επισημαίνεται ότι τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων. Δεν αφήνουν κανέναν έξω. Δεν είναι σαν τους παιδικούς σταθμούς που. Εκεί είναι κάπως με σειρά προτεραιότητας. Όποιος πρόλαβε, γιατί είναι και περιορισμένες θέσεις. Είναι υποχρεωτική ούτως ή άλλως η φοιτηση στα νηπία και στα δημοτικά. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει πως δεν χρειάζονται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γεννήσεως των παιδιών. Τι, αφού είναι. Λες να μην γεννήθηκε. Ναι, λογικό. Αυτό το πιστοποιητικό γεννήσεως το κατάλαβα ποτέ. Γιατί στο ζητάνε. Ούτε κι εγώ και. Ίσα αλλά έχει τα πράγματα της ταυτότητας πάνω. Μήπως είσαι κανένα φάντασμα, ρε παιδί μου, μήπως κάτι δεν πιστεύουν. Απόδειξε ότι υπάρχεις. Δηλαδή μπορεί, να κοίταξε, μπορεί να πάω εγώ κάπου, ας πούμε, σε μια δημόσια υπηρεσία και να πω καλησπέρα, πάλι στους Πατμανίσια και μου πούνε, εσύ είσαι αληθινός.
να σε αγγίξουμε, δεν φέρε πιστοποιητικό γεννήσεως. Γιατί μπορεί να μην πιστέψουν το ότι πήγα εγώ και παρέστησε μια δημόσια υπηρεσία. Τα πιστοποιητικά να ζητούνται, λέει, από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, από το πληροφοριακό σύστημα MySchool, με το γονέα να πρέπει να δώσει μόνο τα ακόλουθα στοιχεία στο παιδί, του παιδιού του, επώνυμο, μαθητή, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννησης. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα. Από τις 2 ως τις 19 λοιπόν, για τους νέους γονείς, καλά κουράγια, να στείλετε τα παιδιά σας να μάθουν γράμματα και αύριο μεθαύριο να γίνουν οι ακροατέ του λόγου επειδή, διότι συμπέφτουν λίγο οι ώρες μας. Ναι. Θες τώρα να έχεις το παιδάκι μέσα στα αμάξι, να το πηγαίνεις πίνε που είναι δυστυχισμένο που πάει στο σχολείο τώρα αυτή τη στιγμή και να είναι ο πατέρας να πούμε και να μας ακούει εμάς εκεί. Μπαραμπούρα, μπαραμπούρα, μπαραμπούρα. Αυτά δεν είναι θόρυβος. Είναι ψυχαγωγία για το γονιό. Ψυχανομαλία για το παιδί όμως, κατάλαβες. Μετά θα βοηθάει αυτό η χορύπανση πως θα πάει να μάθει γράμματα. Ναι, αλλά τα ρεθίσματα που παίρνει από μικρό το βοηθάνε στην πορεία της ζωής του. Τόσο άχρηστη πληροφορία. Θα μάθει να στραβώνει το στόμα. Μα ακούγει αθλητικό ραδιόφωνο το παιδί, θα βγαίνει έτσι. Βλαράκι, γραβασκάλα, σου πω εγώ να πούμε τριγωνομετρία. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δίνουμε εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. 2 εισιτηριάκια και όποιος στείλει μηνυματάκι τσεπώνει και μια δώρε επιταγούλα από τα Opticon Express να πάει να την εξαργυρώσει και να τσιμπήσει γυαλάκι. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανικός και οπτικός πανικός. Επιπρόσθετα σήμερα 26 του Απρίλη, τι άλλο σημαντικό συνέβη? Πάρουμε τη γραμμή και θα σε πάω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλώς το να. Είστε το Libero FM. Είμαστε το Libero FM. Σε τι μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε? Έχω την τιμή να μιλάω με τον κύριο Batman. Ναι, μπορώ να σου στείλω και πιστοποιητικό γεννήσεως, αν δεν το πιστεύεις αυτό. Δεν το πιστεύω και χωρίς πρωτόκολλο. Μιλάμε στο τηλέφωνο, αν είναι δυνατόν. Ναι, έτσι. Πρέπει να κάνουμε εμείς και πιστοποιητικά ξυπνήματος για τον καθένα που σηκώνεται το πρωί. Με σφραγίδες. Ξυπνήσατε. Ξυπνήσατε. Ναι, ναι, ξυπνήσαμε εσείς. Να σας πω, κύριε Μπάτμαν. Παρακαλώ. Έχω ένα θετικό εδώ, ένα από τα πολλά. Ρέζους. Ο οποίος σε μικρή ηλικία έκανε διανομές. Ασχολούμαστε με το κρέας, γνωρίζετε. Ναι. Πάει σε ένα ακροπολείο, ήταν μέσω ψυγείο. Και εμείς που ασχολούμαστε με την μπάλα, με το κρέας ασχολούμαστε. Είχε έρθει λοιπόν, κύριε Μπάμπη, είχε έρθει λοιπόν και Μπάμπη μια πελάτησα στο ακροπολείο. Ναι. Και εκεί που έκανε διανομή και ήταν μέσα στο ψυγείο, τον ρωτάει η ιδιοκτήτρια του ακροπολείου, του λέει, κύριε, ας μην πούμε το όνομά του. Να, μετά, καλύτερα να μετά πούμε αυτά. Ναι, ναι. Λέει, κύριε, λέει, γιατί της έκανε μια ερώτηση η πελάτη, αν μπορεί το κρέας να διατηρηθεί εκτός ψυγείου, γιατί θα πήγαινε από Αθήνα Αλεξανδρούπολη. Ναι. Και ρωτάει τον κύριο, ναι. Λέει, κύριε, λέει, το κρέας πόσες μέρες διατηρείται εκτός ψυγείου? Mm-hmm. Αυτός, επειδή της έχει... Του είχε κάνει πολλές φλάκες αυτή η γυναίκα, ναι. Πόλησα, της απαντάει, χωρίς να ξέρει ότι είναι εκεί η πελάτσα. Το δικό μου κρέας είναι κρεμαστό και διατηρείται 44 χρόνια και δεν έχει βρωμίσει ακόμα. Οχ, οχ, Παναγιά και Χριστέ. Μάλιστα. Και το ακούει η πελάτσα και έγινε, καταλαβαίνετε, ένας κακός χαμός. Έγινε. Με το πόσο διατηρείται το κρέας εκτός ψυγείου. Παστό θα ήταν, αυτά που τρώνε στην Καλαμάτα. Το αραία, ναι, τα παστά. Και τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Παρακαλώ, κύριε, ναι. Επειδή έχω ένα αγώνα σήμερα με κάτι ψάρια. Ναι. Είμαστε τύρλα. Απαντάμε ναι. Ναι. Αλλά δεν το λέμε ναι, το λέμε ντα. Και μετά λένε αυτοί, είμαστε τύρλα. Ντα ντα. Είμαστε τύρλα. Ντα ντα. Είμαστε ντα ντα τύρλα. Ντα ντα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Λευτέρης, μη δίνει σημασία. Κάτι δικά του. Ιωάννα μου, μην απορείς. Αυτοί είμαστε. Ποιος θα μας έπαιρνε τηλέφωνο πρωί-πρωί, σε παρακαλώ εδώ. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια και για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μακάρι να μπορούσαμε να κληρώσουμε και για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, να δώσουμε στους φίλους μας τον Αθηνώνε. Αλλά δεν έχουμε ακόμη γραφεία στην πρωτεύουσα. Μόλις φτιάχνουμε. Ναι, τώρα εδώ τα έχουμε. Βάζουμε σε Σάββατο πρωί τρυπάνι. Να είναι τρυπάνι για να φτιάξει τα γραφεία. Σε σήμερα 26 του Απρίλη, πέρα από το γεγονότο του Τσερνόμπιλ, που φέρνει ανασύρια αναμνήσεις σε εμάς τους παλαιότερους, τίθεται σε ισχύ, σημαντική μέρα, αυτό θα πρέπει να έχουμε αργία σαν Έλληνε,
τίθεται σε ισχύ ο πρώτος φορολογικός νόμος των επαναστατημένων Ελλήνων με την επιβολή της δεκάτης επί των καρπών. Επέτειος έρευνα για αυτή τη γιορτή. Το χίλια... Και πώς γιατί γράφουν και τα βιβλία απορώ, γιατί δεν την ξέρω εγώ ακόμα. Είδες γιατί άμα δεν ακούσεις λόγο, επειδή δεν τα μάθεις. Είναι ο πρώτος επίσημος φορολογικός νόμος της χώρας μας των επαναστατημένων Ελλήνων. Καν κράτος δεν είχαμε συστήσει, παρόλα αυτά φορολογία, μια χαρά, μια χαρά. Ο φόρος της δεκάτης ήταν τακτικός φόρος για την αγροτική παραγωγή, την οποία επέβαλαν οι Οθωμανοί κατακτητές τους χριστιανούς υπόδουλους, κυρίως τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας στα πρώην Βυζαντινά εδάφη. Τον οποίο βέβαια τον είχαν βάλει οι Οθωμανοί, αλλά τον διατηρήσαμε κι εμείς μέχρι το 1880. Δεν τα βρήκαμε ωραία, τα βρήκαμε όλα στρωμένα, σου λέει μια χαρά. Χρόνια πολλά σε όλο το φορολογικό μας σύστημα. Όλα αυτά τώρα μου θύμισαν τις Πανελλήνιες, την ιστορία. Τι, σας που μαθαίναμε εκεί μετά την Επανάσταση. Μας βάλανε να μάθουμε όλη την ιστορία των πολιτικών. Και ήταν τόσο... Βαρετά. Βαρετά. Άχρηστες πληροφορίες πραγματικά. Το καλύτερό μου, το καλύτερό μου. Δεν μάθαμε τίποτα ουσιαστικό. Έτσι. Και καλό κουράγιο σε όλα τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνες φέτος και στον αδερφό μου. Αδερφέ, εδώ θα ακούσεις λόγο επειδή, θα σε κάνουμε φροντιστήριο, θα στα μάθουμε όλα ούτως ή άλλως. Μην σταχωριέσαι. Τα μαθαίνω κι εγώ διαρκώς καθημερινά. Εμάς. Πρέπει να μας βάλουν, πώς τη λέγανε παλιά, τη λέγανε Κέγε την επιτροπή. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται, που βάζει τα θέματα. Σαν σήμερα το 1887 ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από Γερμανούς αρχαιολόγους ο ερμής του Πραξιτέλη. Πάρα πολύ ωραίο άγαλμα που κοσμούσε και το βιβλίο της ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου, δεν ξέρω, της Δευτέρας Γυμνασίου νομίζω μετά μπορεί να άλλαξε. Δεν σου λέει κάτι. Το 1926, άιντε πάλι γενέθλια, μου βγάζει σήμερα το σαν σήμερα, το γιορτάσαμε μία στις 12, το γιορτάσαμε μία στις 20 και τώρα πάλι μου έχει... Ότι ιδρύεται και επισήμως ο ΠΑΟΚ με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το έχουμε κουράσει. Είναι τρίτη, τέταρτη φορά που μέσα σε αυτό το μήνα γιορτάζουμε. Κάποιος θέλει γενέθλια, δεν πολλές φορές. Γιορτάζουμε τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Αλλά μου το βάζει εδώ το σαν σήμερα. Ότι σαν σήμερα και άλλα γενέθλια. Για μένα, αν θέλουν κάτι να δώσουν σαν σημειολογική έτσι, προσέγγιση οι φίλοι του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να αποφασίσουν σημερινή ημερομηνία να είναι τα γενέθλια. Που είναι 26 Απριλίου και είναι η μέρα του Τσερνόμπιλ, τη πυρηνική καταστροφή. Ότι και ο ΠΑΟΚ είναι ένα ολοθρό. Αγωνιστικό. Το 1987 ιδρύεται η ελληνική αριστερά ΕΑΡ, όχι η Ένωση Αθλοπαιδιών Ρεθύμνου, όπως λέγεται. Και γενικός γραμματέας του νέου κόμματος αναλαμβάνει ο Λεωνίδας Κύρκος, η ΕΑΡ, η οποία σιγά σιγά σταδιακά οδήγησε που ο Ιωάννα μου στον συνασπισμό και από τον συνασπισμό ήρθαμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι, ας πούμε σαν το, πώς λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ότι το Πέρα Κλουμπ, από το Πέρα Κλουμπ ήρθε, προήρθε ο ΠΑΟΚ, κάπως έτσι λοιπόν και από την ΕΑΡ, είναι η μαμά του συλλόγου. Η εξέλιξη. Ναι παιδί, η μετάλλαξη μάλλον. Στο περίμενε το 87 κανένας όταν έβγαινε, που να ήταν ο Κύρκος, φανταστεί ότι θα κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο κάποτε. Και το 2001 μεγάλες κινητοποιήσεις διοργανώνονται εναντίον του προτινούμενου σχεδίου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, το γνωστό σε όλους εκείνη την εποχή, ασφαλιστικό του Γιαννίτσι, το οποίο έπεσε μετά από λαϊκή κατακραυγή από τις λίγες φορές που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους πραγματικά και απέτησε πράγματα, απήργησε συντονισμένα και έδειξε ότι είχε πυγμή. Εδώ βέβαια, είμαστε και ακούστε μας. Ναι βέβαια, όλα αυτά τα οποία ήθελε να περάσει το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Γιαννίτσι, μια χαρά περνά τα τελευταία χρόνια γιατί μιλούσε για αύξηση των ορίων συνταξιοδότηση το 2001. Ομαδοποίηση ταμείων, επανεξέταση των βαρέων και αθυγιεινών. Έχουν περάσει όλα αυτά ούτως ή άλλως. Επαγγελμάτων και επανεξέταση των κοινωνικών πόρων με προοπτική κατάργηση του τότε. Μια χαρά. Ιστορία δικαιώνει. Μάθημα ιστορίας κάνουμε εδώ. Ιστορία δικαιώνει αυτούς. Εκεί τους εξυγχρονιστές του Πασόκ. Μα βγήκε και τις προάλλες πότε έχει κανένα μήνα που έδωσε συνέντευξη ο Κωνσταντίνος Σιμίτης στο Sky και κούνουσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν μας αφήσατε να τα περάσουμε. Τι θέλατε και βγήκατε στους δρόμους, τώρα φάτε τα. Κάπως έτσι. Και εμείς δηλαδή. Ναι, και βγαίνουν, μα ούτως ή άλλως βγαίνουν πλέον όλες οι παλαιότερες κυβερνήσεις και λέγανε ουσιαστικά. Μαλώνουν για το ότι εμείς θέλαμε όλα αυτά που περνάτε τώρα, αφού είναι παιδιά, γιατί μας διώξατε, αφού και εμείς προσπαθήσαμε να τα περάσουμε. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Θα μπορούσαμε να τα περάσουμε και καλύτερα. Εμείς θα τα περάσουμε πολύ ωραία όμως. Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. 7 ακριβώς. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 στέλνετε για να διεκδικήσετε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας και δώρα επιταγούλες από τα Opticon Express. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Βέβαια δεν πάμε πουθενά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που τώρα συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Η οποία είναι και πολύ ξεχωριστή βέβαια. Και μόνο πρέπει να συντονιστούν γρήγορα για να γρήγορα ξυπνήσουν πιο εύκολα. Γρήγορα συντονιστείτε εδώ σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίο και τον ποποδέκτη της Seaway. Να ταξιδεύουμε ευκολότερα, ανετότερα στη βόρεια, κεντρική, νότια Ελλάδα περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων χρησιμοποιώντας μόνο τον ποποδέκτη της Seaway και κερδίζουμε μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% συνολική φθηνότερη μάλλον χρέωση για τις μηχανές. Και μπορούμε να αποκτήσουμε τον ποποδέκτη της Seaway είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας στο 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρούμε στο site σε aegeanmotorway.gr και ο ποποδέκτης της Seaway θα μας αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμούμε. Και η Kryptonoto Gas Service, Χάρης Γουρνιός μαζί μας στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα υγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano μόνο με 495 ευρώ με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Μαζί μας και η Mondalumin με τα ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Mondo Alumin, στρατηγού Μακρυγιάννη 92, στην Νάνο Ηλιούπολη. Και στο τηλέφωνο 23 10 600 722, στο mondoalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και οι σημαίες ψωμιάδι, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Μαζί τα λέμε στο 231-0287 και 3 οχτάρια. Επιπρόσθετα FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και διεκδικείτε δύο εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Και ο καθένας που θα στείλει, όχι μία, ο καθένας που θα στείλει και θα συμμετέχει κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express να πάει να τσιμπήσει ωραίο γυαλάκι γιατί το επιτάσσει η εποχή. Αθλητική δραστηριότητα με κύπελα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε σήμερα το ΑΕΚ Ολυμπιακός, αύριο το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε τη δυνατότητα με το Mega Booster από το πάμε στοίχημα, το λες και γεμίζει, σκέψου γεμίζει το στόμα σου που να το παίξεις να πούμε. Το Mega Booster, το Mega Booster, γιατί θα σου δώσει πολλά παραπάνω από τα προβλεπόμενα και τα καθιερωμένα. Εμένα το στοίχημα ήταν το αγαπημένο μου άθλημα. Έτσι, διότι πολλαπλασιάζεις τα κέρδη σου έως και 100%, δηλαδή παραπάνω δεν γίνεται. Για σίγουρη επιτυχία βλέπω. Ανάλογα με το πλήθος των επιλογών σου. Και έτσι με το πάμε στοίχημα το ζεις παραπάνω. Και δεν έχουμε μόνο κυπελάκι ποδοσφαιρικό, έχουμε και μπασκετάκι. Μπορούμε να παίξουμε σήμερα Mega Booster στα play-off της Euroliga. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στις 7.30 σήμερα Τετάρτη. Θα προσπαθήσει να πάρει πίσω το προβάδισμα που απόλεσε, είχε το πλεονέκτημα έδρας, ιτήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, η σειρά βρίσκεται στο 1-1. Χθες ο Παναθηναϊκός συνετρίβει
στην Κωνσταντινούπολη από την Φενέρμπαχτσε. Και τον σκούπισε δηλαδή εκεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε. Ο Παναθηναϊκός και αυτός είχε το πλεονέκτημα έδρας, αλλά ετήθηκε δύο φορές μέσα στο γήπεδό του. Και θα δει από την τηλεόραση το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά, τι κάνετε? Καλώς το να, μια χαρά καλημέρα. Είμαστε εσύ. Τι νέα, γιατί τώρα μου έβαλα. Τι νέα σήμερα, λίγα πράγματα έχει. Δεν η επικαιρότητα, τι τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν περίμενες να πάρεις πρωτάθλημα, δεν θα πάρεις. Είπα και το Κατινιέρι να φύγει για να μια κατίνα και στο Λευκοπύργο. Έμεινε από το κύπελο του Άρη ακόμα άνθρωπος. Τον είπα να φύγει γιατί δύσκολα το λέω, άσε καλύτερα. Άσε του χρόνου τώρα, μωρέ. Δεν είναι καλή η σεζόν για πρωταθλήματα το 2017. Είναι ένα άνθρωπο ο Ερμή. Έτσι ακριβώς. Ούτε άλλο δεν έχουμε έτοιμο και το μετρό. Αυτό που το βάζεις, πώς θα πάει ο κόσμος, πώς θα κατευθυνθεί προς τους τόπους πανηγυρισμών. Οπότε από του χρόνου και βλέπουμε. Ποιος είναι μαζί σου? Σήμερα έχω Ιωάννα. Εδώ Ιωάννα, παρεούλα είμαστε. Ναι. Πολύ καλά, πολύ ωραία. Ναι. Άκουσα το, σ' αρέσει το στοίχημα? Ναι, μ' αρέσει γιατί μ' αρέσει να βάζω τις προβλέψεις, γιατί έχει πολύ πλάκα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ από τώρα. Παίξε πρωταθλητή Ολυμπιακού για φέτος. Γιατί τόσο απογοήτευση ξαφνικά? Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Όχι, κοίταξε, περιμένουμε και τον Πλατανιά. Εμείς παίρνουμε γαλόνια τώρα με αυτό που γίνεται, να ξέρεις, έτσι. Γιατί όπως είναι και το παλιότερο ρητό, εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα που πήραμε. Έτσι, δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τα δικαστήρια. Γίναμε για αυτά που μας πήραν στα χαρτιά, κατάλαβες. Έτσι. Έχουμε και αυτό τώρα. Αλλά δεν ξέρω από τα λίγα έτσι χθες που άκουσα. Γιατί εμείς το λέγαμε ούτως ή άλλως από το λόγο επειδή ότι δεν υφίσταται περίπτωση. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανένας, μόνοι μας το λέμε και ευλογούμε τα γένια μας. Αλλά λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να αφαιρεθούν οι βαθμοί από τον Ολυμπιακό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επειδή είναι Ολυμπιακός ή επειδή δεν τίθεται τέτοιο θέμα? Δεν τίθεται τέτοιο θέμα τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πουθενά δεν γίνονται. Όσο ερχόμουν και ήμουν στο κομμάτι και στις αίρες και άκουγα ένα σπορ, έλεγαν ότι μην παίρνετε παλιές περιπτώσεις. Δηλαδή το δικασμένο το ξεχάσει. Mm-hmm. Άλλα ισχύαν παλιά, άλλα ισχύουν τώρα. Δηλαδή τους ρώτησε κάποιος γιατί λέει ο ΠΑΟΚ σε ένα πρωτάθλημα τριών αγωνιστικών έφαγε μείον τρία. Όχι, λέει, μην το συγκρίνετε έτσι. Αλλά τότε άλλα στον Ολυμπιακό, άλλα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι, τώρα και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά να σου πω και κάτι τώρα. Πιστεύω ότι και στην αντίστοιχη περίπτωση να ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν θα το αφαιρούσαν το πρωτάθλημα. Άσε ρε φίλε, έχουμε δει σε ένα πρωτάθλημα 5 αγωνιστικών, 5-3 πόσοι ήταν. Άλλο το playoff. Άλλο το playoff. Ήταν έξοδος σε κάποιος, δεν ξεχνάς, πάτε. Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται, αλλά... Δεν μου λες, επειδή είσαι το λόγο ότι έχει μπει, είστε λίγο σε αυτά εδώ, στην ίντρικα και σε αυτά εδώ, αληθεύει ότι χάλασαν οι κάμερες και τούπα. Δεν ξέρω. Το ανταλλακτικό λέει αργεί να γυρίσει, θα γυρίσει Παρασκευή, είναι αλήθεια. Δεν νομίζω. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, το να σκέφτεται κάποιος να αντιδράσει δυναμικά στα όσα γίνανε θα είναι η μεγαλύτερη βλακεία που μπορεί να συμβεί αύριο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι δεν έχουμε εμείς, έτσι? Νομίζω ότι θα είναι καταστροφή για το σύλλογο. Αν κάποιος αντιδράσει δυναμικά για κάποια που γίνανε σε άλλα πεδία. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να το θέσω και πιο εύσχημα. Καταλαβαίνω τη θέση σου, καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι θέση. Εντάξει, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Τώρα να αντιδράσεις δυναμικά, εξωαγωνιστικά, δεν θα σου ωφελήσει σε κάτι. Μόνο κακό μπορεί να σου κάνει. Και να δώσει και, πώς το λένε, να δώσει και πατήματα σε αυτά που προσπαθείς να διεκδικήσεις εδώ και καιρό. Και υποτίθεται να αλλάξεις ένα status quo στο ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό, τι θα πει αυτό? Ισχύουσα κατάσταση. Έτσι, άμα έχεις διαβάσει Αστερίξ, τα λατινικά τα παίζεις στα δάχτυλα, το ξέρεις αυτό. Διάβαζα Αστερίξ, αλλά δεν το θυμάμαι. Status quo, ναι. Του είχε μαστερίσκο κάτω. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πώς το βλέπεις αύριο το παιχνιδάκι? Πιστεύω στην πρόκληση, πιστεύω ότι θα παίξουμε μπάλα, μωρέ, και πιστεύω πάω θα περάσει. Είναι το φεγγάρι μας, κατάλαβες? Λες εσύ, ναι, εντάξει. Όχι, είμαι σίγουρος αφού θα πάω κιόλας τώρα. Σαν το πρωτάθλημα έτσι μια σιγουριά που ετοιμάζονταν εδώ, ο κόσμος έκανε προετοιμασίες. Όχι, η ομάδα είναι, εντάξει, πιστεύουμε την ομάδα, όχι τίποτα άλλο, κατάλαβες. Παλιά τα λέγαμε αυτά γιατί θα πάμε εμείς οι κριτικοί να τους κερδίσουμε, τώρα πλέον έχουμε και ομάδα. Ναι. Και άλλοι δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδιά, εκτός από έναν
ξαφνομπάπουρα εκεί μπροστά που έχουμε. Αρκεί όμως να συμπεριφερθεί ο κόσμος όρημα σε αυτή την περίπτωση και να μην παρασυρθεί από τα όσα, από την απογοήτευση που εκπορεύεται από, κάποια, από κάποιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που βγάζουν προς τα έξω ότι ήταν αποτυχία αυτό που συνέβη για κάποιο λόγο. Όχι, αποτυχία δεν ήταν, γιατί όλοι κινήθηκαν ήθελα που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά χρόνια δεν τιμωρούνταν και καθόλου, έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα ο κόσμος φοβάμαι τη βλακεία του κόσμου. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αυτό είναι το κυριότερο. Καλά, εντάξει. Ένας χρειάζεται κάθε φορά, δεν είναι παραπάνω. Ένας και μόνο μπορεί. Και έχουμε πολλούς. Γι' αυτό σου λέω. Δεν θα γίνει τίποτα, θα πάμε να φωνάξουμε, θα πάρουμε την πρόκριση. Για να μας, έτσι να μας κοιτάζουν όλοι στην τηλεόραση και να λένε ο Πάουκ πήγε πάλι τελικό και θα το πάρουμε αυτή τη φορά, να ξέρεις. Μάλιστα. Γιατί θέλω να γίνει στην Κρήτη, έχω κάτι φίλους, έχω καιρό να πάω Ηράκλειο. Ωραία είναι. Αληθεύω ότι θα πάμε με πλοίο από εδώ πέρα. Εγώ ζω για αυτό το σκηνικό, δεν ξέρω. Βέβαια, εντάξει, αυτό το καράβι, αν μπει ποτέ, θα πρέπει να έχει να μπουν, πώς το λένε, δίχτυα, να μπουν σύρματα, να μπουν διάφορα. Εκτός από το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό, που θα πρέπει να γίνουν επιπρόσθετες, πώς το λένε, ας πούμε έτσι, εργασίες για την ασφάλεια, θα πρέπει να γίνουν στο καράβι. Γιατί στείλες εσύ τον Μπάουξη από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τώρα σου κάνω και σημειολογική παρατηρήση που δεν τα έχει πει κανένας στα ράδια. Είναι τυχαίο ότι λίγο πριν τον τελικό πήρε ο Ιβάν Σαββίδη στο λιμάνι. Στο λιμάνι. Έτσι ο τίτλος στο λιμάνι, ρε φίλε. Δεν σας τα είπα, δεν σας τα λένε κανείς. Γιατί εδώ, από την πόλη μας, από αυτό που στερούμαστε, ενώ υποτίθεται είμαστε το λιμάνι, το Βαλκάνιο και τέτοια, δεν έχουμε ούτε μια ακτοπλοϊκή σύνδεση για πουθενά. Τα έχουμε με Κρήτη και μετά Λιβύη από ό,τι έμαθα. Δεν ξέρω αν δεύτερη στάση είναι στη Λιβύη. Να πάω να βρεις τον Καντάφη. Δεν ξέρω τι να βρω, είναι εκεί να πάμε πάντως. Έτσι, έγινε, σε ευχαριστούμε. Να περάσετε πανέμορφα, παιδιά. Επίσης, καλή δουλίτσα, φιλιά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 με όνομα τεπωνυμάκι. Δίνουμε δύο εισιτηριάκια αύριο για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Γι' αυτό για το οποίο ζουν οι φίλοι της ομάδας του Δικεφάλου, οι οποίοι απογοητεύτηκαν γιατί δεν πήρανε πρωτάθλημα στα χαρτιά. Οι άλλοι φιλάθλοι ανακουφίστηκαν. Σου λέει κάτσε τώρα να πάρει ο ΠΑΟΚ εδώ κανένα πρωτάθλημα. Τους ακούμε κάθε πρωί να βγαίνουν μπουρουμπούρου και το ένα και το άλλο. Έτσι είναι. Όλο κάποιος κάτι περιμένει. Όλο κάτι περιμένει. Οπότε επιστρέψαμε στην κανονικότητα με τη γνωστή μας. Ναι, με κανονική γκρίνια. Κανονική γκρίνια, κανονική χορύπανση που έχουμε εδώ στα Ερτζιανά της. Σαν κρέμα του μουρμούρα ακούγεται εδώ. Ναι, Δήμο, ποιο κρέμα του μουρμούρα από τον οπαδό και από τον φιλάθλο. Δεν το συναντήσεις πουθενά. Εννοείται. Καθημερινά δεν το έχεις καταλάβει τι ακούς εδώ. Έλα να. Κάτι έχω καταλάβει λίγα, λέω. Κάτσε τώρα είναι κάτσε να γίνει κανένας αποκλεισμός αύριο τον ΠΑΟΚ, ακούς την Παρασκευή κρέμα το μουρμουρά. Γιατί αυτό εγώ στα έλεγα εκεί να έπρεπε το ένα το άλλο. Άσε. Γι' αυτό έχουμε φέρουμε εδώ όμως έμπειρους συμπαρουσιαστάς, φέρουμε έμπειρους στην εκπομπή από κρέμα το μουρμούρες για να αντέχουν και τη μουρμούρα του κόσμου. Καταλάβες, αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχεις, σε βλέπω ότι είσαι οπλισμένη, αν και μικρή. Τα όπλα τα έχουμε. Τα όπλα τα έχεις. Δεν ξέρω άμα χρειαστεί, αν κάνεις γιόγκα για όλα αυτά. Μια φορά έκανα γιόγκα μόνο. Αλήθεια, έχεις κάνει γιόγκα. Είναι πολύ δύσκολη γυμναστική. Δεν είναι για τον καθένα. Θέλει προετοιμασία πριν τη γιόγκα για να κάνεις γιόγκα. Τι προετοιμασία θέλει πριν από τη γιόγκα? Κάνει κάτι ακροβατικά εκεί πέρα, κάτι περίεργα, δεν είναι για όλους. Αλήθεια. Γιατί πρέπει να υπάρχει μάθημα πριν γιόγκα. Πριν γιόγκα. Διότι εγώ βλέπω τώρα εδώ να αναπτύσσεται, λέει, ένα νέο παγκόσμιο φαινόμενο και μου έκανε έτσι ένα μικρό κλικ. Ίσως να ασχοληθώ. Ίσως έχει να κάνει με τον τομέα της προετοιμασίας που ανέφερες. Την beer yoga. Όχι με μπύρα, γιόγκα με μπύρα. Νομίζω αυτή είναι η γιόγκα που μας χρειάζεται. Η γιόγκα, καλά, σε αυτό έχουμε εκπαιδευτεί. Σου πει να σφίξει καμιά 5-6 μπυρίτσες, μετά βούδας. Αράξει σε μια γωνιά, ρίξε με τη μια ξάπλα. Θα σου πω εγώ τι ωραία γυμναστική. Παρ' όλα αυτά είναι. Τι ωραία ηρεμία, πνευματική ερχόμαστε. Εννοείται. Μια και λέω ότι αυτό μάλλον φτιάχνει και για εμάς η beer yoga. Η οποία γίνεται, λέει, το νέο παγκόσμιο τρέν, το νέο παγκόσμιο φαινόμενο. Διότι ξεκουράζεις το μυαλό σου πίνοντας κρύα μπύρα. Καχαρά. Ξεκινάμε θετικότατα. Ίσως αυτή να είναι η προετοιμασία. Και λέει σε συνδυασμό με την υπέρβαση που κάνεις στον εαυτό σου μέσα από την πρακτική της γιόγκας,
φτάνεις στον Θεό, φτάνεις στην αποθέωση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι υπόλοιποι που πασχίζουν στα γυμναστήρια, τρέχουν, κάνουν και ράνουν. Η γιόγκα είναι η παύση των αναταράξεων του νου ή αλλιώς, αυτό κάνει η γιόγκα του αναταράξεων του νου, ή αλλιώς η συγκράτηση των κυματισμών του νου, δηλαδή των σκέψεων. Αυτό μας κάνει η γιόγκα, μας αφαιρεί τις σκέψεις και δεν έχουμε τίποτα μέσα και έχουμε μια ηρεμία, πλήρη ναι, ηρεμία. Αλλά μετά όταν θα αρχίσουν σπονάνε εμείς, θα έχει η σύγχυση θα. Γι' αυτό πίνεις μπιρίτσα, για να το ξεχάσεις. Μια χαλαρωτικό ναι, ποτό. Πάνε αύριο στο γήπεδο της Τούμπας να δεις τη γιόγκα. Θα κάνουν αύριο εκεί καμιά 30.000 κόσμος που θα πίνει μπίρες και ρετσίρες πριν το μάτς. Μα για ηρεμία το κάνει, για να μπει στο, να τη θασέψει το πάθος του και να μπει μέσα στο μάτς, να μην έχουμε κανένα έτσι ευτράπελο, καταλάβες. Όπως πηγαίνουν, ίσως να πρέπει να τοποθετηθεί για την ελληνική περίπτωση και λίγο ρετσίνα κοκακόλα μέσα, για να το κάνει λίγο, να δώσει μια, μια ελλαδικότητα μέσα στο... Πάντως να σε ρωτήσουν, με τι ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Φυσικά, κάνω μπιρ γιόγκα. Νομίζω είναι το άθλημα που μας, η γυμναστική, η άσκηση μάλλον που μας βολεύει. Η μπύρα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολύ ευεργετική για το σώμα μας. Εγώ ένα καλοκαίρι είχα ακολουθήσει την τακτική δίαιτα μπύρα παγωτό. Μπύρα, πολύ ωραία. Νομίζω είναι ο κάθε διαιτολόγος αυτό θα σου προτείνει. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι, κάθε απόγευμα πηγαίναμε μια μεγάλη βόλτα, περπατούσαμε και το γεύμα μας περιλάμβανε μπύρα πρώτα και μετά παγωτό για το τελείωμα. Ναι. Μετά, αφού περπατούσαμε και υδρώναμε, πήραμε και το παγωτάκι μας. Ναι, και μετά έχασες σκυλάκια. Κάτι έγινε. Έγινε, έτσι. Γι' αυτό το είπα, γιατί άμα δεν είχα αποδείξει την τελέμε, δηλαδή. Έτσι, διότι σκέψου να πήγαινε και μετά να κάνει και ένα μινι διαλογισμό, να κάνει λίγο γιόγκα αυτών Star Wars. Η οποία λέγει τώρα τι κάνει η γιόγκα και πόσο μάλλον. Η μπύρα τα έκανε αυτά εδώ και πολύ καιρό. Έχει ως στόχο την αυτοπιθαρχία, την πνευματική διάβγεια, την ενδυνάμωση του σώματος και την οξύτητα του νου. Όλα αυτά με την μπύρα εμείς χρόνια τα κάναμε. Άρα έρχονται οι γιογκίστες να μας κλέψουν αυτά που είχαμε κατακτήσει τόσο ζηλέψαμε, καιρό. Κάνανε έρευνα μυστική και βλέπανε τις επιδράσεις της μπύρας στον κόσμο. Και μετά αποφασίσει να βγάλουν τον μπιρ γιόγκα. Ναι, παιδί μου, και δείχνει εδώ, έχουν κυκλοφορήσει ρεπορτάζ που δείχνει κανονικά τον κόσμο να κάνει αυτά τα. Τώρα έπρεπε να έχω μια κάμερα να σας δείξω, αλλά νομίζω έχετε δει λίγο πολύ πώς κάνουν γιόγκα. Σηκώνουν τα χέρια αυτό, διπλώνονται, κουρλουλιάζονται και τέτοια. Ναι. Και έχοντας και ένα μπουκαλάκι μπύρα. Και συχνά πυκνά κάνουν μια άσκηση και παίρνουν μια ανάσα. Παπ, ρουφάνε και μια τέτοια να πούμε. Άρα πολύ ωραία, υιοθετούμε, θα γίνει το επίσημο trend εδώ της εκπομπής. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεοπτικά, θα κάνουμε την επόμενη φορά, Ιωάννα μου, θα κάνουμε ένα βιντεάκι να δείξουμε ασκήσεις εδώ στον κόσμο, πώς μπορεί να ασκηθεί, γιατί το λόγο επειδή πάνω απ' όλα σας δίνει συμβουλές ευεξίας, σας δίνει εναλλακτικούς τρόπους άσκησης που δεν είχατε σκεφτεί ποτέ. Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει και coffee yoga coffee για τους πρωινούς τύπους. Πρωί. Ναι. Κάποιοι ξέρεις, σηκώνονται και από τις 8 ώρες το πρωί για να πάω να κάνω γυμναστική. Είναι και αυτή η κατηγορία ανθρώπων που είναι αξιοθαύμαστη πραγματικά. Ναι, πάρε μια μπυρίτσα. Πρωί από τις 7, μα είμαστε στη Ρωσία, θα πίναμε και... Μια βότκα. Μια βότκα. Δεν ξέρω. Όχι μωρέ, τώρα κόφι γιόγκα. Το κόφι έχει και πολύ κουσκουσάκι μέσα. Θα σου ο καφές. Θα σου διαταράξει λίγο την ισορροπία. Δεν ξέρω αν μαζί με την μπύρα φέρνει κανένα ξηροκάρπιο. Γιατί έτσι ξέρω, σφύρι γιόγκα θα κάνω να πούμε. Φέρε κανένα φιστικάκι να πούμε. Και όχι από τα κατουρημένα του Ευαγγελάτου. Καταλαβαίνεις εκεί τα παλιά. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε 2 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αύριο το απόγευμα να πάτε να κάνετε μπυριόγκα έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Αυτή είναι η συμβουλή μας. Αύριο στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. 2 εισιτηριάκια. FM και όνομα τεπώνυμα. Αποστολή στο 54526. Όσοι στείλουν το μηνυματάκι τους θα τσιμπήσουν και δώρα επί τα γούλα από τα Opticon Express. Μαζί μας, επειδή είναι και πολύ στοιχηματιτζού μας, προέκυψε πολύ κουμαρτζού εδώ η Ιωάννα μας. Είναι και η Intervender, γιατί αντιλαμβάνεται ότι το στοίχημα είναι το δικό μας άθλημα, η οποία η Intervender μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα και τα προγράμματα σε Γερμανίες και Ολλανδίες ως επιτοπλίστων, αλλά και όχι μόνο, οπουδήποτε διεξάγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αθλητισμός. Αθλητισμός όμως μόνο σε επίπεδο προβλέψεων, όχι να πηγαίνουμε να
να ασκούμεθα, είμαστε εδώ και σας ενημερώνουμε. Σήμερα έχουμε κύπελο στην Γερμανία, βεβαίως, βεβαίως. Όλη η Ευρώπη παίζει κύπελο και δεσπόζει το παιχνίδι Bayern Μονάχου Dortmund στις 9.45. Μια χαρά, από τις 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρα. Έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, στις 7.30 έχει Ανατολού Εφές Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τελειώνουν αυτά και πιάνουμε κυπελάκι Γερμανίας. Ζωάρα σήμερα, μπιρ γιόγκα στα σπίτια μας, Ιωάννα μου. Εξάλλου όλο οι ποδοσφαιρόφιλοι είναι με μια μπύρα στο χέρι, οπότε είναι και αθλητές, κατά τη γνώμη μου. Αθλητές δεν λες τίποτα. Το άλλο παιχνίδι των playoffs της Europa League, Νταρουσάφακα Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 και 4. Για τα playoffs του NBA τελείωσε το San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 116-103, ενώ το Los Angeles Clippers Utah Jazz βρίσκεται στο 12ο λεπτό της τρίτης περίοδου, ολοκληρώνεται δηλαδή η τρίτη περίοδος, 58-62. Ντερμπάκι έχουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σιγά σιγά οδεύουμε προς την τελευταία μας ανάπαυλα, προσεγγίζοντας στις 7.30 η Ιωάννα μου. Θα πάμε να διαλυματιστούμε. Λες να πιούμε κανένα μπυράκι τώρα. Άντε ας πάρουμε τη γραμμή να μας οδηγήσει στο διάλειμμα. Κλασικά. Έτσι, γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν παίρνουμε κανέναν άλλον. Αν υιοθετήσει ο ΠΑΟΚ το σύστημά μας, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό θα αποκλείσει. Αποκλείσει και την ΕΠΟ και τον Ολυμπιακό και την ελληνική αστυνομία. Τι λέει. Συγγνώμη λίγο. Ναι, παρακαλώ. Ακούμε. Γιατί θα κάνουμε μπιρ γιόγκα και δεν θα κάνουμε μαλαματίνα γιόγκα. Αυτό εντάξει, κοίταξε, γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το τρέντ από Βερολίνα, Αυστραλίας και τέτοια, αλλά εντάξει, θα το φέρουμε εδώ και θα το προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα. Ναι, πες την Ιωάννα εκεί να κάνει μια έρευνα, γιατί τώρα ξέρεις να μιλάς για τούμπα και να πας να δεις αγώνα και να κάνεις μπιρ γιόγκα, πρέπει να κάνεις τούμπα λίμπρε γιόγκα. Ναι, αυτό θα γίνει αύριο, θα φτιάξουμε το ελληνικό τμήμα, το ελληνικό τμήμα εδώ. Ναι, μην παρεξηγηθεί ούτε ο λαός, ούτε οι συμπαθείς τάξεις των Κατινιέριδων, πολιτών Λουκάνικων, των πολιτών Ποτών και όλα τα σχετικά τασεών, έτσι. Και με τις ευχές μου για διάλειμμα να σου θυμίσω κάτι που ξέφυγε χθες, εκεί που αναφερόσουν στις περίφημες αυτές, τα περίφημα σύριαλ, σειρές, τα αμερικάνικα, μάτλο, αρέστα, έτσι. Υπήρχε μια ελληνική σειρά, αν με ακούει τώρα κανένας, ας κάσει να γελάει, αλλά πάρει και τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, η Βίκυ ήταν πρωταγωνιστής, ήταν σύριαλ αυτό, νομίζω κάθε Σάββατο το είχε η ΕΝΕΔ. Ναι. Η Βίκυ, πολύ πιθανά από την εποχή, τώρα ποιος μάτρος και δικηγόρος του Λος Άντρελες, έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Θάνος Λιβαδίτης. Αυτός έπαιζε όλο σε κάτι τέτοια αστυνομικά συνέχεια, ναι. Γιατί λέμε τώρα, δηλαδή, υιοθέτησε το, δεν υπάρχει μάτρος. Έτσι. Δηλαδή τις υπάρχουν δίκαιοι με το γιώτα τσέλικα της εποχής, ας πούμε, ότι εμείς άμα ήμασταν τιμωρία και δεν μας αφήναν να πάμε για μπάλα, γιατί ποιος ξέρει τι είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες, δεν είπαμε δίκαιο Σαββάτο βράδυ. Κατάλαβες. Θα το ψάξω να το βρω. Ψάξω. Είχε και ωραία μουσικούλα, φαντάζομαι κανένας Σπανός, κανένας Πλέσας, πραγματικά ωραία μουσικούλα, και ξέρεις τώρα πλοκή, ζεράρτη, δηλιά και τα αρέστα. Ναι. Κανονικά. Λοιπόν, έγινε. Δεν να πάρουμε και καμιά διαφήμιση. Έτσι. Θα μακροημερεύσουμε. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Μπάμπη. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα, καλό δρόμο. Θα οδηγηθούμε σιγά σιγά στο διάλειμμά μας με μια έτσι μικρή μουσική νότα από έναν εκλεκτό συνάδελφο καλλιτέχνη, βέβαια, γιατί μιλούσαμε για τα μασάζ και τα τέτοια. Ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο λέει, γιατί η Ιωάννα, από το μασάζ στη γιόγκα και από τη γιόγκα στο μασάζ, σου το λέω και σου το είπα, το σκληρό κορμί δε σάζ. Πρόδρομος Καθινιώτης, ο πάλε ποτέ αστήρ του Big Brother, είχε βγάλει αυτή τη μεγάλη ποιητική συλλογή, τραγουδιστική εν προκειμένου. Τότε θα θυμηθούν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Και πάμε να διαλυματιστούμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής μας, 7:41 πρώτα λεπτά. Και καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Τι έγινε, όλα καλά. Εμφανίστηκες. Ήμουν εμφανισμένος που λένε, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω.
ξέρεις τώρα, εγώ Πάσχα και τέτοια πεθαρά. Καλά, η στάθμη της Μαγειρίτας είχε φτάσει μέχρι τα αυτιά να πούμε και δεν ακούγα, κατάλαβες. Οπότε με το που κατέβηκε λίγο πήρα και στο Τούνιο στα Γιάννενα, πεταγόμενα και στο Μέτρο μου, κατάλαβες τώρα. Ζωάρα, ζωάρα. Καλά μόνο από τη Μαγειρίτσα ή και μόνο επειδή... Ο αγαπημένος σου δικέφαλος, δεν ακούς τώρα, ο αγαπημένος σου δικέφαλος του Βορρά δεν κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο αποτέλεσμα στα χαρτιά. Γι' αυτό εμφανίζεται. Αλλά βέβαια αφού υπάρχει και, πώς το λένε, στα δικαστήρια που κάνουν έφεση. Έφεση έχει και άλλο παιχνίδι, έχει. Αλλά αυτό που κυκλοφόρησε το 2000, το Fiesta που θα γινόταν υπάρχει μέσα στην Τούμπα, το Ford Fiesta. Έτσι, αύριο, αύριο, εντάξει. Έβαγες πόρτα σε ασανσέρ. Ναι, εδώ στο Λίμπερο, εδώ κάτω. Ναι, τα άκουσα, μην πλέον σου πήρα τώρα. Οπότε πολλά ψυχολογικά τράβοντα, πώς τα αντέχεις. Εννοείται, κοίταξε, σε αυτό το τομέα έχω σύμμαχό μου και τον Μάριο, ο οποίος και αυτός μισεί τους τραπεζίτες κάτω. Γιατί προφανώς θα έχει φάει και ο ίδιος πόρτα. Κάτι θα του έχουν κάνει, δεν μπορεί. Λες, αυτοί με τους χαρτοφύλακες και με τις γραβάτες και με τα τέτοια. Μάλιστα. Έβαγες πόρτα σε σανσέρ, γι' αυτό δεν έγινε σοφέρ. Έτσι, γι' αυτό και δεν οδηγάω. Όλα τα λεφτά το ασματάκι, το προηγούμενο. Ναι, πρόδρομος Καθηνιώτης, βέβαια, ιστορικός δίσκος. Καλά. Ναι, εννοείται. Μου θύμισε ένα άλλο, ψάξα να το βρεις και αυτό. Άι συχτήρι, είσαι κλειστό σε μοναστήρι. Μήπως είναι Εφησαρή, μήπως είναι αυτό. Εφησαρή, τεράστια συναδέλφισσα, ναι, έχει γράψει μεγάλα άσματα, έχει μάλλον ερμηνεύσει. Ναι, δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό, αλλά είναι... Καρβέλας, λογικά. Όχι, κάποιος άλλος. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Κατά τα άλλα, τι λέει, όλα κομπλέ. Να, δύναμης. Ναι, αλλά πήγα πάω στα Γιάννα, το λέω του Τζούνιορ. Ρε φίλε, πότε θα κάνετε καμιά κατάληψη στο Παϊψίδο, να έρθω να κλειστώ κι εγώ μέσα, λέω, να παλέψω για τα δικαιώματα. Πότε θα σοβαρευτείς, λέει. Ποτέ τον ποτόν, γι' αυτό και ακούς λόγο επειδή. Γεια σου Νίκο μου, σε φιλούμε. Καλημέρα. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι με όνομα τεπωνυμάκι και αποστολή στο 54526. Δίνουμε 2 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Για κάνα 15 λεπτάκι δηλαδή, φορτσάρετε, στείλτε το μηνυματάκι. Όσοι προλαβαίνετε. Παιδί μου, το πρωί, όποιος στέλνει, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μειωμένος. Θα τα λέμε και αυτά. Και χαιρόμαστε να ικανοποιούμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε ανταγωνισμούς, δεν θέλουμε ακροματικότητες. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Όποιος στείλει κιόλας κερδίζει και μια δωρεπιταγούλα από τα Opticon Express. Να πάει να τσεπώσει ένα φτηνό γυαλί με τη συνδρομή της Opticon Express φτηνό, γιατί συμβάλλει. Καλημέρα και στη φίλη μας την Τατιάνα, η οποία άκουσε έφεση, δικηγόρος γάρ, και λέει έφεση, με ζήτησε κανείς εδώ, γιατί η εκπομπή έχει και νομική υπόσταση. Όπως παρακολουθούν όλοι. Θα στείλουμε εμείς τα κέντρα των αποφάσεων και θα διεκδικήσουμε τις δικές. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή, με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ο οποίος ξεκινάει από το κλειδί Μαθίας και καταλήγει στις Ράχες Φθιώτιδος. Κερδίστε σημαντικότατες εκπτώσεις, περάστε ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, οργανώστε και παρακολουθήστε πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια σας, καθώς με τον μπομποδέκτη της eWay διαχειρίζεστε ηλεκτρονικά τον eWay λογαριασμό σας και τόσα και τόσα άλλα. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον ποποδέκτη της eWay είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της aegeanmotorway.gr, και ο ποποδέκτης της eWay θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείς. Μαζί μας και η Krypton Gas, Krypton Auto Gas Service, Χάρης Γουρνιός, Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μεγαρό, και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα γραεριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν τρώτε πόρτα στα σας τραπεζίτες και τους υπαλλήλους. Και η Mondalumin,
με ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα εσυρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη δωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Μόντο Αλουμίνη Στρατηγού Μακριγιάννη 92 στην Άνω Λιούπολη και στο τηλέφωνο 2310 600 722 στο mondoalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσύ? Ωραία, ωραία. Το beer yoga Έλληνας, βγάλει στάντα, ρε. Ναι, ίσως επειδή βγήκε στην Γερμανία και, άκου, βγήκε στη Γερμανία αυτή η μόδα και υιοθετήθηκε από τους Αυστραλούς. Εκεί έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες, οπότε... Ναι, οπότε είναι Έλληνας. Έτσι. Βέβαια, beer, μπύρα, γιατί εδώ τίθεται ένα θέμα Αθήνας Θεσσαλονίκης και πάλι, ότι... Εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε πριν το match την προετοιμασία μας, μάλλον την εσωτερική μας προετοιμασία, διεργασία με τη ρετσίνα. Στην Αθήνα πίνετε μπύρες? Ναι, πίνουμε. Έξω από το γήπεδο δεν έχει ρετσίνα. Κρασί, βασικά τη ρετσίνα κρασί δεν τη λέτε κάτω? Όχι, έχει ρετσίνα, απλώς δεν είναι η μάρκα που έχετε εδώ πέρα, είναι άλλη μάρκα κάτω. Ναι, έχει διάφορες, αλλά νομίζω ότι και σε ένα μαγαζί την ρετσίνα θα την φέρουν σαν κρασί, θα την πούνε. Όχι, 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 είναι ρετσίνα. Απλώς συζητάνε μια συγκεκριμένη μάρκα και δεν την πολυτιμάνε βασικά. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ναι, ίσως γιατί τους θυμίζει Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γενικά εμένα δεν μ' αρέσει, οπότε ναι, όντως. Φαντάζομαι και σε μένα δεν άρεσε, δεν μπορώ να το πει εύκολα. Η ρετσίνα, η οποία πλέον εξελίσσεται σε είδος πολυτελείας και γκουρμέ, διότι γίνονται προσπάθειες από τοπικούς παραγωγούς να δώσουν ένα μεγαλύτερο στίγμα με εμφιαλώσεις, με ποιότητα, με σταφύλια, με πολλά πράγματα. Θα γίνει είδος πολυτελείας, θα το δεις. Καλά κάνουν, εντάξει. Βέβαια, ξέρεις, έχει να κάνει και με την αφραγκιά. Γιατί και εμείς από τις βότκες στο τσίπουρο πέσαμε. Αναπτύχθηκε το τσίπουρο. Να πούμε, αναγκαστικά πέφτεις προς τα κάτω και αναπτύσσεται. Αυτό μας βολεύουν σαν Έλληνες. Είναι η ανάπτυξη, ξέρεις, τη φέρνουν υποκτόνια από κάτω. Δεν έχει... Άρα οι φίλοι μας οι Αθηναίοι είναι πιο έτοιμοι να υποδεχτούν την beer yoga πριν από το γήπεδο. Γιατί πίνουν μπυράκια έξω από τα. Από τα γήπεδα και τα στάδια. Και τσίπουρο, ναι. Ναι, πριν το μάτς. Τσίπουρο, ναι. Δεν είναι, το τσίπουρο είναι για αγώνα. Δεν ξέρω, δεν το έχω συνδυάσει έτσι. Όπου δεις καφριλίκια, δηλαδή κανένα πει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, που βλέπεις είναι με τσίπουρο. Με άμα πιει μπύρες, θα καπά, κάτσε εκεί σε μια γωνία, σοβαρά, ένα ακούμε προβολέα στο κεφάλι, να κουνιέσαι. Όχι. Όταν βλέπεις ότι πέφτει όλο το γήπεδο. Ναι, η μπύρα είναι χαλάρωμα. Γιατί το τσίπουρο δεν είναι. Το τσίπουρο σου δίνει ενέργεια, δεν είναι. Ναι. Ναι, η κριτική, ειδικά κάτω όφη και αυτά από χρόνια. Καλά, ράκες, ναι. Σωστά. Γι' αυτό τους βλέπεις, είναι τα λιμπάν κι αυτοί. Εντάξει, οκ, θα το υιοθετήσω. Εδώ δίνουμε τώρα εδώ δίνεις τους φίλους του ΠΑΟΚ αύριο να αλλάξουν τις γευστικές τους συνήθειες και να στραφούν. Να το πάρουμε άνευ αγώνα, ναι. Μπορεί να είναι πιο ενεργητική, δεν ξέρω. Ναι, θα ξεκινήσουν από πριν, θα γίνει κάτω παιχνίδι τελείως. Ναι, το τσίπουρο μωρέ θέλει και μεζέ, θέλει και αυτό. Εντάξει. Θέλει τραπέζι. Θέλει τραπέζι καλό, δεν είναι τώρα στο πόδι. Ενώ μπυράκι και ρετσινάκι το πίνει στο πόδι. Με αυτή την έννοια. Τώρα έχεις τον άλλο να. Έχεις τον άλλο να τώρα που θέλει να πάει στο γήπεδο, θα του πει θα κάνει τραπέζι. Ό,τι και να του δώσει εκείνη την ώρα, θα το κατεβάσει, θα μπει μέσα. Άμα θέλει να την κάνει, θα την κάνει τελείως. Καλά, εντάξει, ναι. Και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Πάς τώρα, εσύ έξω από την 4 και του πει έχω τσίπουρο και σου πήρε φίλε κανένα μεζέ, δεν έφερε. Γιατί όχι, να χαρά, μεζεδάκι. Ο σουγιά ο 4 τώρα σου πήρε και μια λακέρδα να έχουμε. Πλάκα μου κάνει. Περοσπύρι, εδώ να μπούμε. Πώς θα βλέπει αύριο τα πράγματα? Δύσκολα να μην φάτε κόλ. Λες ότι φάμε. Εμείς πασεραϊκή φάμε γκολ. Εμείς έχουμε απολέσει ούτως ή άλλως τις ελπίδες μας για το πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό στην φούτμπολη. Όχι. Θα ανοιχτείτε και κάποια στιγμή θα γίνει ένα σας πιστεύω και θα πει. Άρα βλέπεις πρόκριση. Άρα βλέπεις τελικό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Εγώ ναι. Ναι. Δεν θέλεις, Ολυμπιακό θες εσύ βέβαια. Το Ολυμπιακό θέλω, ναι. Δεν μπορώ, έχω φρικάρει. Σήμερα θα είσαι θα είσαι φόλα για κανένα 0-2 και να διακοπεί και το κοινό το παιχνίδι. Ναι, μπορεί. Νομίζω ο Ολυμπιακός πριν από κάποια 3-4 χρόνια δεν είχε κάνει τη ζημιά πάλι στην ΑΕΚ.
Ήταν β' εθνική και ναι, την κέρδισε με 0-1 στο 90 τόσο. Ναι. Και την πέρασε. Πάλι. Αλλά εντάξει, β' εθνική τότε η ΑΕΚ. Δεν έχει σημασία, η ΑΕΚ ήταν... Το πήγε καλά, είχε πάρει χ μέσα στο Καραϊσκάκη. Είχε πάρει χ μέσα στο Καραϊσκάκη. Ναι, και περνούσε δηλαδή. Μέχρι το 90 περνούσε. Ακριβώς αυτό. Πάλι, δηλαδή έφαγε. Οι συνθήκες ήταν ψιλοπαρόμοιες με την έννοια ότι πάλι το γήπεδο ήταν γεμάτο, το ΑΚΑ. Γιορτές αυτά πώς είναι. Εγώ σήμερα τον Ολυμπιακό δεν τον έχω ξεγραμμένο πάντως. Ούτε εγώ. Δεν. Κοίτα, ό,τι και να λέμε για τον Ολυμπιακό, τώρα είναι μια ομάδα που παίρνει πόσα χρόνια πρωτάθλημα. Έχει αυτό το όσο δεν μιλάνε κιόλας αυτοί, ξέρεις, είναι χειρότερα. Mm-hmm. Ναι, άμα βάλει ένα γκολ γρήγορο, ξέρεις, οι άλλοι δεν έχουν έτσι πολλούς τίτλους, είναι πολύ πίσω. Μπορεί να γονατίσουν, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, είναι και πίεση συνήθως όταν έχεις κόσμο, τα πράγματα έχει χειρότερα. Ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Όταν πηγαίνει καλά η ομάδα, όλοι μαζί. Μετά, άμα γίνει μια στραβή, αρχίζουν από πάνω. Τελείωσε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Έγινε, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι. Καλώς το να. Ναι. Καλά είμαστε. Τώρα ξύπνησες. Μόνος είσαι. Όχι. Έχω και παρέα, πάντα. Ήμουν ποτέ μόνος, δεν ήμουν ποτέ. Δεν γίνεται να είναι μόνος. Πες τα Ιωάννα μου, πες τα. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι. Επιτέλους έχεις τη σωστή γυναίκα δίπλα σου. Σωστή είναι η Ιωάννα. Ναι. Ευχαριστώ. Γιατί το λες αυτό. Δεν μπορώ την άλλη τη χούλιγκαν, την... Τη βουγιούκα, δεν μπορώ. Σώθηκα για αυτή τώρα θα μας τα κάνει... Κάθε μια έχει τη δικιά της προσωπικότητα. Έτσι, κάθε μια είμαστε ξεχωριστοί εδώ, κάθε μια. Επειδή σε παίρνει φαλάκι, επειδή σε γλεντάει η βουλιά γι' αυτό. Όχι, okay, τώρα απλά σωθήκαν και ποιος σας ακούει. Έχεις να κερδίσεις 19 χρόνια μες στο Καφτατζόγλιο, γι' αυτό δεν το αντέχεις. Έλα ρε τώρα, και τι έγινε. Καλά είμαστε εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Αντί να έχεις σήμερα μονοθεματική εκπομπή για το σκάνδαλο της τιμωρίας του Ολυμπιακού. Ναι. Που φάγανε 4 αγωνιστικές τα παιδιά, τα καημένα. Όλη μέρα αυτά δεν θα συζητάτε σήμερα. Δηλαδή από το πρωί, από τις 6 ώρα, μύρλα και γκρινιά. Εσύ, υπέρ του Ολυμπιακού της καρδιάς μου που έφαγε μόνο 4 αγωνιστικές. Εντάξει, όλη μέρα. Κρίμα δεν είναι. Όλη μέρα τι θα λένε τα ράδια σήμερα. Θα λένε ρε. Αυτό. Αύριο να ξέρεις ότι εγώ πιστεύω θα παιχτεί πρόκληση. Θα είναι πολύ ροντό το παιχνίδι. Mm-hmm. Καλά, σίγουρα. Ή 3-0, 2-1 θα λήξει, να ξέρεις. Δύσκολο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει το ΖΕΚΑ, είναι... Δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός, όποτε ήθελε αποτέλεσμα από την Τούμπα, το παίρνει. Ναι, κάτι 4-0 που έφαγες. Μία φορά, λοιπόν, δύο, να σου πω εγώ, έχει ο ΠΑΟΚ 2-4-1 εναντίον του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Ένα το 2001 που πήγαν όλοι για να κάνουν επεισόδιο για τον Πατατούδη και τους έκατσε στραβή. Πρώτη αγωνιστική και ξενερώσανε. Ναι, και τους είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης στο ημίχρονο με Σάντος ο Παναθηναϊκός αράχτε. Έχει ένα το. Ναι, τρίτη αγωνιστική. Έχει ένα ακόμη 4-1 ανυποψία στο κάπου δεκαετία του 80 τέλη. Και έχει ένα 4-1. Ναι, και έχει ένα 4-0 αυτό το 85 όταν επέστρεψε πάλι από 2-0 εις βάρος του σε ημιτελικό με τον Κωστίκο εκείνο το ψαλιδάκι που είχε πάει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι εκείνη την περίπτωση. Είχε κάνει το 2. Μα 6 χρονών ήμουν. Εντάξει, αν τη διάβασες. Αυτό, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, πέρα από το φετινό 3-0, αν τον κέρδισε, τον κέρδισε με 1-0, 2-1. Γιατί πέρυσι τους κερδίσαμε 3-1 πάλι. Ναι, και να σου θυμίσω εγώ με Παναθηναϊκό κάτι βόκολους. Κάτι ολιζαντέμπες στο 90 να βάζουν γκολ και να παίρνουν πρωτάθλημα. Δεν είχαμε λεφτά έτσι. Δεν έχει σημασία. Θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός περνάει πολύ πιο εύκολα στην Τούμπα από όσο νομίζεις. Ναι, αυτό. Ή να σου θυμίσω κάτι play-off που. Κάτσε να στα θυμίσω τώρα αυτά. Κάτι play-off που άνοιξε η άμυνα σαν την Ερυθρά Θάλασσα με το Μωυσή και σκόραρο Καραγκούνη. Μα αυτό εκεί πέρα θα σα αρχίσει. Γρήγορος. Ναι, όχι, να τα λέμε αυτά. Επί Σάντος. Δεν τα λένε, τα γράφουν. Ήθελες ποδοσφαιρική ανάλυση. Ας την κάνω λίγο εδώ. Τι ποδοσφαιρική ανάλυση, βέβαια. Τι να πεις για το. Δηλαδή, μόνο 5 παίκτες offside ήταν, μιλάς κιόλας. Αυτό τα είπαμε. Εντάξει, φαγή, δεν θέλουν τον Πασεραϊκό, δεν θέλουν κρατεό τον Πασεραϊκό, ο οποίος του χρόνου θα γίνει ισχυρή δύναμη. Ερχόμαστε, να το ξέρεις. Τώρα έχει και την Κυριακή. Όλοι έρχονται. Την Κυριακή έχει Πασεραϊκός Άρης επίσης. Άσος. Το κύκλος από τώρα. Το κύκλος από τώρα.
Έγινε, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για λιγουλάκι ακόμη. 5 λεπτάκια. Στέλνετε για να διεκδικήσετε εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Στο απογευματόβραδο, μάλλον. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα της παρατάσεως. Μπορεί να πάει πολύ, 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 πολύ. Μ' αρέσει η παράταση στο γήπεδο. Μ' αρέσουν και τα πέναλτι, Ιωάννα μου. Διότι πρέπει να έχει δράση. Με ένα ποδόσφαιρο σε μια δράση είναι. Ναι, έτσι. Με ένα εισιτήριο βλέπεις 3 ώρες. Δεν κατάλαβες, κερδίζεις περισσότερο. Οπότε μπορεί να πάει αύριο καμιά παρατασούλα κανένα απέναντι. Καιρό έχουμε να τα δούμε αυτά στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Όσοι στείλουν μηνυματάκι κερδίζουν και δώρα επιταγούλα της τάξης των 50 ευρώ από τα Opticon Express. Για 5 λεπτάκια ακόμη σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Και οι σημαίες ψωμιάδι, οι σημαίες ομάδων και κρατών Λάβα Ραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 232-231-0-232. Αλλάξαμε μέχρι και τον κωδικό της πόλης, αλλάξαμε σε αυτήν την εκπομπή. Παναγία και Χριστέ. Επαναστάσεις κάνουμε. Έτσι, δικό μας. 231-0-532-0-0-0. Ιντερβέντεν μας ενημερώνει γιατί το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Μας ενημερώνει για Γερμανίες, Ολλανδίες, αλλά και όχι μόνο. Είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε ημιτελικό κυπέλου Bayern Dortmund, κλασικότατο ζευγάρι. Στο μπασκετάκι, στο NBA, είμαστε στο 1 λεπτό της 4ης περίοδου, Ντερμπάκι 78-83, Los Angeles Clippers, Utah Jazz. Ενώ σήμερα έχει και πρωταθλήματα, έχει Premier League και La Liga. Arsenal, Leicester, Crystal Palace, Tottenham, Middlesbrough, Sunderland για την Αγγλία. Ενώ στην Ισπανία, από το πρωτάθλημα είναι φουντωμένο, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Οσασούνα, Βαλένθια, Σοσιεδάδ, Λεγκανιές, Λας Πάλμας και Λα Κορούνια, Ρεάλ Μαδρίτης. Με την Ιντερ Βέντεν, γιατί το στοίχημα είναι το δικό μας άθλημα. 2-31-0-287-38 για και λιγουλάκι ακόμη εδώ σε επάλξε. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ στο κήπεδο της Τούμπας. Να είδες, μας πιάσανε την μπάρλα. Είχαμε τόσο να συζητήσουμε. Είχαμε για τις μπύρες, είχαμε για το ένα, είχαμε για το άλλο. Τι ήθελες να πεις για το Survivor, θα πω εγώ όλα. Το έχουμε βαρεθεί λίγο το Survivor. Ότι έχει γίνει. Σούπα. Όχι μόνο αυτό. Ναι, φύγαν όλοι οι αντιπαθητικοί. Είναι η Οικογενειακή Ένωση. Ναι, φύγαν όλοι οι αντιπαθητικοί και δεν έχει ο κόσμος πια να κράξει και τώρα ξενερώνει. Τους έδιωξε. Όχι, τώρα είναι πέφτει το κράξιμο. Μια φορά έκατσα και είδα το πάρτι. Ναι. Εκεί να δεις. Έχω σποκριτές. Ναι. Γιαγιά και 4 γκονάκια. Ναι. Πανικό στο σπίτι. Έγινε η οικογενειακή συγκέντρωση. Για να δούνε. Για να δούμε όλοι μαζί το Survivor. Είχαμε κοκακόλες, τοστάκια, κρεπάκια, παγωτά. Όχι, δεν με φωνάζετε και εμένα άμα είναι να έχουμε κρεπάκια, τοστάκια και κοκακόλες. Γελάς, Γιατί και εγώ ήταν μασάει τα λόγια της, δεν θέλει, πες, ότι θα σας τα φάω όλα. Την επόμενη φορά θα σε καλέσω, άμα πάω. Άμα πάω, δεν πάθει, θα ξαπάς, ήταν λίγο οδυνηρή μάλλον αυτή η οικογενειακή μάζοξη. Δεν μπορώ να βλέπω πολύ Survivor, είναι 21% που δεν βλέπει πολύ Survivor. Εντάξει ρε παιδί μου, φτάνει σιγά σιγά και αυτό πόσο θέλει, κανένα μήνα ακόμη για να ολοκληρωθεί. Μετά τι θα κάνει. Μετά τι θα κάνουμε, κανονικά πρέπει να είναι το καλοκαίρι που δεν έχουμε Mundial, που δεν έχουμε Euro, που δεν έχουμε αθλητικές δραστηριότητες, να έχουμε να παρακολουθούμε το εν λόγω αγώνισμα. Αλλά δεν. Τι να κάνεις. Λοιπόν, το λόγο επειδή φτάνει σιγά σιγά στην ολοκλήρωσή του, δεν έστειλε ο κόσμος για εισιτήρια. Πολυπολία. Έναν αριθμό από το. Δύο αριθμούς από το 1 μέχρι και το 6. Νομίζω από το 1 μέχρι το 2 θα πεις. Ναι. Με δεν στείλαν τώρα. Είναι δυνατόν για τον ΠΑΟΚ τόσο πολύ. Κόπτεστε και καίγεστε να πούμε. ΠΑΟΚ, ρε. Είδες, έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά και όλοι γονάτισαν. Χτες που είχαν προσδοκίες, μια χαρά στέλναν τα μηνυματάκια τους. Έτσι, τέτοιοι είναι αυτοί, τους ξέρω. Ναι, αλλά το μάτς δεν είναι απρόβλεπτο και έχουμε βγει. Πέστα, Ιωάννα. Α, πάμε εμείς μόρια, μα δεν τα θέλετε καλύτερα. Μη στέλνετε στο FM και όνομα τεπώνυμα πώς το είναι. Ναι, βέβαια, μας κάσατε. Η αλήθεια πρέπει να πάμε μαζί γήπεδο μια μέρα για να έχουμε και ρεπορτάζ. Έτσι. Να μας πάρεις όλες εδώ πέρα και να μας πάρεις. Δεν μας στέλνουνε, δεν μας στέλνουνε. Έτσι πρέπει να με ερημνήσουμε. Γιατί όμως αν πάμε πρέπει να πληρώσουμε. Τζάμπα είναι το θέμα, να πάμε τζάμπα. Τι τζαμπατζής, έτσι. Με λεφτά σιγά μην πάω γήπεδο, δεν κατάλαβες. Δώσ' μου δύο αριθμούς να στείλουμε δύο υπερτυχερούς από το λόγο επειδή δεν μας μνημονεύουνε. Ας πάρω το 2 και το 4. Το 2 και το 4. Γιάννης Τσακανίκας πηγαίνει γηπεδάκι και το 4 Γιώργος Δουλγερίδης και αυτός πηγαίνει γηπεδάκι
προσφορά από το λόγο. Επειδή λίγοι εκλεκτοί και τυχεροί από την εκπομπή μας, είμαστε χαρούμενοι να μοιράζουμε. Να περάσετε καλά. Καλά, μην το λες τώρα. Στο κήπα περάσει καλά. Δεν μπορεί να αφήσει τα νεύρα τσαρτάλια. Πριν το γήπεδο, κάντε μπυριόγκα. Σίγουρα. Εγγυημένη. Σίγουρη απόλαυση. Σίγουρη απόλαυση και ηρεμία είναι η συμβουλή της εκπομπής. Εμείς σας εγκαταλείπουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ιωάννα μου, μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας ακούσανε και περάσανε καλά και οι δικοί μου φίλοι δεν ξυπνήσαν σήμερα να μου ακούσουν. Να ξυπνήσουνε, παιδί. Θα στείλω μόνο στη φίλη μου τη Χαρούλα και φιλάκια πολλά, γιατί είναι η μόνη που μου στέλνει μηνύματα κατά όλη... Ναι, που σε υπερσυμπαθεί. Αχ, καλέ Χαρούλα, και εγώ σε συμπαθώ. Μόνο που σε μαλώνει λίγο που με ξυπνάς το πρωί. Να κάνω τέτοιος είναι, μαλωστικός. Ακολουθείς ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπερα 107,4. Σας ευχαριστούμε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάου. Καλημέρα σε όλους.